Ένα πρόβλημα μεγάλο στην Ελλάδα και είναι και το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει παιδεία. Βλέπαμε στα φανάρια εμείς ανθρώπους με αναπηρία και κάθαναν τζάμια. Okay. Αυτό. Δεν είχα δει πουθενά για αγώνες, δεν είχα δει πουθενά για τίποτα. Δεν είχα δει τίποτα. Δεν ήξερα πώς είναι. Μου έχουν δοθεί ευκαιρίες, μου έχουν πει προπονητές μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο που δουλεύουν το πρωί σε σχολεία. Ρε Χρήστο, άμα ρωτήσουμε για να έρθεις να πεις δύο πράγματα στα παιδιά, θα έρθεις. Και βέβαια, μετά από μια εβδομάδα, Χρήστο, το θέσαμε σαν θέμα, αλλά επειδή φοβούνται ότι τα παιδιά θα πάθουν μελαγχολία, οι γονείς δεν θέλουν. Θεωρώ και πιστεύω ότι αν υπήρχε λίγο διαφήμιση, θα ξέρανε πολλά παραπάνω πράγματα τι σημαίνει αναπηρία, τι μπορείς να κάνεις αν σου τύχει κάτι και πώς είναι η ζωή μετά από ένα τροχαίο, από μια κακοτυχία. Ο Χρονόπουλος ο Άγγελος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα τεχνητά μέλη και εδώ και ένα χρόνο ο λόγος που συνεχίζω είναι γιατί μου κάνανε από τον Όμιλο Υγεία δώρο το δρεπάνι και μας βοηθάνε πάρα πολύ όλους τους αθλητές σε εξετάσεις και ό,τι χρειαστούμε στο νοσοκομείο. Και πρέπει να ευχαριστήσω και πάρα πολύ την Power Health και όλο το προσωπικό της. Το 1985 διορίστηκα στο ειδικό γυμνάσιο στο Εθνικό Ίδρυμα Αναπήρων. Μια βόλτα είδα πάρα πολλά άτομα αναπηρίες να πίνουν στην καφετέρια τον καφέ τους, να καπνίζουν και άρχισα το κατηχητικό. Υπάρχει και εκείνο, υπάρχει και τ' άλλο. Γελάγανε, κοιταζόντουσαν, να μην στα απολυλογώ. Ανοίξαμε ένα παλιό γκαράζ, το καθαρίσαμε και έτσι ξεκινήσαμε και το πρώτο μπάσκετ σε καρότσι. Από τη στιγμή που συνηθίσανε και τους άρεσε, μπήκε και ο αθλητισμός μέσα τους. Έτσι ξεκίνησε στην ουσία και μπήκε η βάση του αθλητισμού για τα άτομα με αναπηρίες. Από το 2002 που είμαστε μαζί, έχουμε βρει ένα κοινό τρόπο συνεννόησης. Ξέρω πότε πρέπει να φωνάξω και εκείνος ξέρει πότε να το βουλώσει και να μην βγάλει τσιμουδιά. Όταν παλεύεις για να έρθεις στο ίδιο επίπεδο όπως ήσουν πριν και μπορεί και καλύτερα και λες μα δεν πονάς, πονάω. Μα δεν σε ενοχλεί, με ενοχλεί. Και τι κάνεις, συνεχίζω.